Σε τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματο τη Α κατηγορία προχώρησε η ΕΠΣ Λέσβου. Οι αγώνε τη 8η αγωνιστική που αναβλήθηκαν την περασμένη Κυριακή λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Λέσβο θα διεξαχθούν αυτό το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στι 3 το μεσημέρι. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα δύο μεγάλα ντέρμπι Διαγόρα Αετό και Όλυμπο Αιγαία, καθώ και οι αναμετρήσει Ανδρονικά Αναγέννηση Γέρα, Άριον Προοδευτική και Φίλια Οδυσσέα Ελίτη. Να θυμίσουμε πω το μοναδικό παιχνίδι που είχε γλιτώσει από την κακοκαιρία ήταν αυτό ανάμεσα στον Ατρό με τον Ανεμότια και τον Αλικιβιάδη, 0-2 το τελικό σκορ, μια και είχε διεξαχθεί το περασμένο Σάββατο. Από εκεί και πέρα, η ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματο τη ΑΛΦΑ κατηγορία, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μετατέθηκε για την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου. Όσον αφορά τη 10η αγωνιστική, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τον καινούριο χρόνο και συγκεκριμένα στι 7 και 8 Ιανουαρίου του 2023 ενώ η ενδέκατη αγωνιστική τελευταία του πρώτου γύρου θα δεξαχθεί ω εμβόλυμη την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου. Τέλο, το μοναδικό παιχνίδι του πρωταθλήματο τη Β' κατηγορία που είχε αναβληθεί λόγω των κακών καιρικών συνθήκων μεταξύ ΑΟ Μεσοτόπου και ΑΟ Ανάξου θα πραγματοποιηθεί με τον καινούργιο χρόνο και συγκεκριμένα στι 4 Ιανουαρίου. Μάλιστα, η Άναξο αναμένεται να παραταχθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι με νέο προπονητή, καθώ η διοίκηση του συλλόγου βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού μετά το τέλο τη συνεργασία τη με τον Θανάση Τσίγκα. Από την ΕΠΟ ενημερώθηκαν οι ποδοσφαιρικέ ενώσει για την προκήρυξη του πρωταθλήματο προεπιλογή εθνικών ομάδων για τη σεζόν 2022-23, όπου θα συμμετάσχουν οι μεικτέ ομάδε τη ΕΠΣ Λέσβου, οι οποίε θα αντιμετωπίσουν όπω κάθε χρόνο τη Χίο, τη Σάμο, τη Κλάδε και τα Δωδεκάνησα. Με τα παιχνίδια να διεξάγονται από 2 και 10 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Εδώ όμω υπάρχει το ενδεχόμενο και σύμφωνα με πληροφορίε οι αγώνε να γίνουν στη Ρόδο. Οι ηλικιακέ κατηγορίε είναι δύο. Συγκεκριμένα η ΚΑΠΑ 16 για παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2007 και το 2008 και η ΚΑΠΑ 14 για ποδοσφαιριστέ που έχουν γεννηθεί το 2009 και το 2010. Ήδη οι δύο ενωσιακοί προπονητέ τη ΕΨΛΕΖΟΥ, Παναγιώτη Μαστέλο και Βασίλης Σταυρινό, βρίσκονται στο στάδιο τη προεπιλογή των παικτών που θα στελεχώσουν τι μεικτέ ΚΑΠΑ 14 και ΚΑΠΑ 16.